Γιώργο, καλησπέρα. Συγγνώμη για το στήσιμο. Τίτλο βγάλατε, τίτλο. Απ' όλα βγάλαμε, θα τα διαβάσετε αύριο. Πες μας κάτι. Όχι, δεν θα σας πω. Το περίγραμμα, όχι. Πάντως έχει να κάνει με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση. Σήμερα υπήρξε ένα καινούργιο στοιχείο. Δηλαδή, αν πάμε 4 μέρες πριν και δούμε ότι η ελληνική πρόταση, η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, ήταν μια υποχρεωτική κίνηση ως ένα βαθμό, είχε γίνει δεκτή ως βάση της συζήτησης, σήμερα είδαμε ότι ο κύριος Σόιμπλε στο Eurogroup, συνεπικορούμενος από τους συνήθεις, εν πάση περιπτώσει εμπίστους, μια ομάδα που τον ακολουθεί, ό,τι και να λέει, έκανε μια προσπάθεια να τεινάξει όλη τη διαπραγμάτευση στον αέρα. Η ομάδα αυτή ποια είναι, Γιώργο? Εντάξει, είναι ορισμένοι αρχηγοί και υπουργοί οικονομικών, τους οποίους τους βλέπουμε συνήθως και βγαίνουν και κάνουν τις δηλώσεις πριν και μετά. Τώρα δεν χρειάζεται να αναφέρομαι σε ονόματα, πολλό δε μάλλον που δεν είμαι και καλός στην προφορά τους. Πάντα έτσι. Εντάξει, τη δουλειά τους κάνουν, όλη τη δουλειά μας κάνουμε. Λοιπόν, για μένα αυτό το πράγμα συσχετίζεται απόλυτα με το γεγονός ότι στις Βρυξέλλες ο κύριος Σαμαράς, δεν αναφέρω τον κύριο Θοδωράκη που είναι καινούργιος αρχηγός και καμαρώνει εκεί που τον καλέσαν σε κάποια δείπνα, αλλά τουλάχιστον ο κύριος Σαμαράς ζυμώνει και με συνέντευξή του. Τώρα έχει δίκιο ο Αμυράς που... Ναι, σας παρακαλώ, όταν μιλάνε δύο δεν ακούω και δεν θέλω διακοπές, παρακαλώ. Αυτά είναι κουβέντες που λέτε τώρα... Να με αφήσετε να τις πω για να απαντήσετε. Είναι απλώς να με αφήσετε να τις πω για να απαντήσετε. Εντάξει. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν στις Βρυξέλλες και με άρθρο του, τη στιγμή που διαπραγματεύεται η ελληνική κυβέρνηση, και με άρθρο του στην Αθήνα, το οποίο διένυμε η Νέα Δημοκρατία, λέει να αλλάξουμε τον Τσίπρα από πρωθυπουργό, να κάνουμε κάποιον άλλον τύπου Παπαδήμου να υπογράψει ό,τι θέλετε. Άρα σκληρύνετε τις στάσεις σας. Ένα και ένα κάνει δύο. Είναι πολιτική θέση αυτή, δεν καταλαβαίνω γιατί. Η πολιτική θέση αυτά πιστεύει, αυτή τη θέση τηρεί. Α, τα πιστεύει αυτά ο κύριος Σαμαράς. Ευχαριστώ, κύριε Αμυρά. Δεν μιλάει ο κύριος Σαμαράς. Ο Αντώνης δεν μπερδέψει. Τώρα σε σχέση με το Θοδωράκη, να χαίρεστε που ένας πολιτικός αρχηγός πηγαίνει και χτυπάει τις πόρτες της Ευρώπης και ενισχύει την εθνική διαπραγμάτευση. Πώς την ενισχύει? Πώς την ενισχύει? Αφού λέει με το να στηρίζει τις θέσεις. Με το να στηρίζει τις ελληνικές θέσεις. Αλλά βέβαια. Μα δεν τις στηρίζει. Εσείς έχετε μάθει πας μη ΣΥΡΙΖΑ βάρβαρος. Αυτό όμως θα γυρίσει ανάποδα σε βάρος σας. Διότι ακούστε κάποιοι συνάδελφε, εγώ μπήκα στην εξεταστική του μνημονίου για να εξετάσουμε για ποιο λόγο η χώρα μπήκε στα μνημόνια. Τώρα θα εξετάσουμε για ποιο λόγο δεν βγαίνει από το μνημόνιο και για ποιο λόγο πάμε στο τρίτο μνημόνιο που θα έχει υπογραφεί Τσίπρα. Λοιπόν, οπότε να είστε πιο προσεκτικός. Και συνεχίστε να μας πείτε. Συγγνώμη. Ο κύριος Σαμαράς δηλαδή προτείνει κάποιο είδος συμψηφισμό. Γιώργο, ποιο συμψηφισμό? Λέω ότι από αύριο θα ψάχνουμε. Από αύριο ή από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα θα ψάχνουμε παρέα για ποιο λόγο. Όχι απλώς δεν βγήκαμε από το μνημόνιο, αλλά υπογράψαμε και τρίτο με υπογραφή Τσίπρα. Αλλά αυτά εσείς τα έχετε ψηλά γράμματα. Γιώργο. Έχετε ένα φανατισμό, μία ένταση. Οποιοδήποτε δεν είναι Σιριζέος είναι προδότης, είναι κακός, είναι το ένα. Επιτέλους δεν προσγειωθείτε στην πραγματικότητα. Φέρετε ό,τι συμφωνία ράει και εμείς την ψηφίζουμε. Δεν λέει αυτό. Δεν είναι δυνατό. Μας τρελάνετε ό,τι απόψε εδώ. Δεν είπα αυτό. Μας τρελάνετε, Γιώργο μου. Δεν είπα αυτό. Σας παρακαλώ. Φέρτε ό,τι συμφωνία ράει και εμείς την ψηφίζουμε, τους λέτε. Και τώρα κάνετε γρήγορη συμφωνία. Δεν θα μας πάει στην δραχμή. Καταλάβατε γιατί, υπάρχει τώρα το λόμπι της δραχμής. Πιέζει. Γιώργο Αμυρά, Γιώργο Αμυρά, έκανε ένα σχόλιο ο Γιώργος Κυρίτσης περί του Σταύρου Θεοδωράκη. Από εκεί ήταν το έναυσμα. Μπήκαμε όμως στα πολιτικά ζητήματα. Δεν, αυτό είναι έκανα, καλό. Συγγνώμη, δεν έκανα προσωπικό σχόλιο. Ήταν, είχε προσωπική τέτοια. Εγώ θέλω, Γιώργο Κυρίτση, να ολοκληρώσει τη σκέψη σου αρχικά. Να σε ρωτήσουμε και κάτι που θέλουμε μετά. Να ολοκληρώσει τη σκέψη σου για το. Να σου κάνω εγώ το ερώτημα, αν έχει τελειώσει το προηγούμενο. Η Αυγή, οι δημοσιογράφοι της αριστεράς, ως και η Αυγή ως εφημερίδα γνώμης, τι μήνυμα στέλνει στον Πρωθυπουργό αυτές τις ώρες της διαπραγμάτευσης? Να συνεχίσει με αυτά τα μέτρα που πρότεινε? Το μήνυμα το οποίο στέλνει η Αυγή και το οποίο είναι το μήνυμα στο οποίο έχει σπάσει και το τηλεφωνικό μας κέντρο σήμερα και στην Αυγή και στο Κόκκινο που το πρωί έχω μια εκπομπή και έχω μια σχετική εικόνα του τι γίνεται, ναι, είναι ότι πάρα πολλά πράγματα έχεις ανοιχτεί. Δεν γίνεται να υποχωρείς συνέχεια σε ό,τι λένε
Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν προσπαθούν να βρουν μία λύση έτσι δείχνουν. Αυτό το πράγμα περίπου που είπε και ο Τσίπρας στον Τούσκ. Ο Τούσκ εμφανίζεται να λέει game over και ο Τσίπρας εμφανίζεται να του λέει εμείς εδώ δεν κάνουμε παιχνίδια, έχουμε 25% ανεργία. Γιώργο, αυτή είναι η στάση. Έχουμε τη διαπραγματευτική αυτή δύναμη πλέον, δηλαδή 48 ώρες, δεν ξέρω πόσες ώρες μένουν, πόσες μέρες μένουν για να φτάσουμε τελικώς σε αυτή τη συμφωνία, ναι, την όποια συμφωνία. Προφανώς, την έχουμε τη διαπραγματευτική δύναμη. Δεν λύνονται τα πράγματα στην Ευρώπη και πουθενά αλλού με βάση το ημερολόγιο. Λύνονται με βάση τις πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή, τι θα γίνει. Θα φτάσουμε λοιπόν στην μεθαυριανή ημέρα. Αν δεν έχει τελειώσει τη μεθαυριανή ημέρα, την επόμενη δεν θα ξημερώσει ο ήλιος. Δηλαδή, για σένα η δήλωση του Dijsselbloem νωρίτερα σήμερα, το take it or leave it, αυτό είναι το πακέτο το οποίο εμέσως πλην αμέσως είπε σε δηλώσεις του αναφορικά με το ελληνικό ζήτημα, ήταν ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα και όχι κάτι πραγματικό. Ήταν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Και του κάθε Dijsselbloem, ο οποίος ήταν στο πλαίσιο, της διαπραγμάτευσης. Αυτό το πράγμα που είπε ο Σόιμπλε, το σχέδιο τεσσάρων σημείων, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να το πάρει. Τι θα πείτε η Κίτορ Λίβιτ. Δηλαδή, αν Λίβιτ, τι θα γίνει. Εάν τελικώς, Γιώργο, μείνουμε στα 8 δις πλάς ενδεχομένως. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πει και η κοινοβουλευτική ομάδα, θα ρωτήσουμε και την κυρία Γεροβασίλη από αυτού, να πει non pasaran. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πει κάτι στα ισπανικά, αν είναι θα πει κάτι στα ελληνικά. Λόγω ποδέμος, αν θέλει. Λογικό, να επιτρέψει τους δικούς μου συνειρμούς και του παρελθόντος και του πρωινού. Όχι. Μην μπερδεύουμε την Ισπανία με την Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς, τι θα πει. Ως έκφραση τώρα, μην βάζω τα κινήματα μπροστά. Μία μάχη για την Ελλάδα. Δεν δίνουμε μία μάχη για την Ισπανία. Δεν έγινε κατανοητός. Να μην περάσει, να σου πω στα ελληνικά. Στο διατάφτα θα περάσει ή δεν θα περάσει. Αυτό που ρώτησα και εγώ το. Να περάσει ή να μην περάσει. Όχι αν θα περάσει. Να περάσει ή να μην περάσει. Να σας πω. Κατά τη γνώμη μου, ο Πρωθυπουργός έχει απόλυτη εικόνα του ποια συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία είναι καλή για τη χώρα, μια συμφωνία η οποία είναι καλή για τη χώρα ή όχι τόσο κακή, εν πάση περιπτώσει, ή η καλύτερη δυνατή, είναι μια συμφωνία η οποία θα παίρναγε και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Αν φέρει μια οποιαδήποτε συμφωνία, Τσίπρας, ντε και καλά είναι καλή συμφωνία. Δεν θα φέρει μια οποιαδήποτε συμφωνία. Ακούμε για τίμια συμφωνία, για καλή συμφωνία. Αν τη φέρει ο Πρωθυπουργός, εμείς θα την ψηφίσουμε ως αναγκαίο κακό. Όχι ως αναγκαίο κακό. Γιατί είναι πολιτική πράξη η υπογραφή, έτσι. Βεβαίως. Και μάλιστα μείζων πολιτική πράξη στον κύριο. Βεβαίως. Και έχουν τεθεί ορισμένοι στόχοι από την ελληνική κυβέρνηση. Ο βασικός στόχος είναι να πας σε μια συμφωνία η οποία θα σε βγάζει έξω από όλη αυτή την ιστορία. Μπορεί να σε βγάλει δύσκολα. Καλύτερα ήταν να μην σε βγάλει τόσο δύσκολα, αλλά θα έπρεπε να στηρίξει και λίγο η αντιπολίτευση σε αυτό αντί να σιγοντάρει τους δανειστές. Αλλά εν πάση περιπτώσει μια συμφωνία που κάτι θα σε βγάλει. Αυτή η συμφωνία που κάπου θα σε βγάλει, εκ των πραγμάτων πρέπει να περιέχει και ένα στοιχείο ρύθμισης του χρέους. Διότι αν έχεις κάθε χρόνο να πληρώνεις όλο και περισσότερα λεφτά για το χρέος, προφανώς δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία σου. Άρα θέλεις μια συμφωνία η οποία μπορεί να έχει κάποια μέτρα και κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα τα ισοφαρίζουν και θα δίνουν μια προοπτική. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνει η κυβέρνηση. Δεν στείλαμε τον Τσίπρα εκεί με την εντολή πήγε να υπογράψει ό,τι να είναι. Αυτό το έκανε και ο Σαμαράς άμα ήταν. Γιώργο, ένα τελευταίο. Την άνεγω δεν έχω καταλάβει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ένα τελευταίο. Εξαρτάται από το ύψος των μέτρων και πόσο εφησιακά θα είναι για τον κόσμο. Και πόσο θα τον επιβαρύνουν. Είναι το θέμα που λες, όντως, εάν δεν υπάρχει ψήγμα ανάπτυξης μέσω του χρέους, της ρύθμισης του χρέους, ή αν δεν υπάρχει κάποιο πακέτο απευθείας για την ανάπτυξη, όντως είναι πρόβλημα. Αλλά αν δεν τα καταφέρει, να μην τη φέρει καν τη συμφωνία πίσω. Τι εννοείται να μην τη φέρει καν τη συμφωνία πίσω. Εάν δεν υπάρχει σαφής ρήτρα για το χρέος, στη συνολική συμφωνία. Αυτή τη στιγμή, ο στόχος τον οποίο έχει βάλει η κυβέρνηση είναι μια συμφωνία η οποία θα έχει και το κομμάτι του χρέους. Το είδος της διαπραγμάτευσης που γίνεται είναι ότι αν τραβάνε οι δανειστές κάποια πράγματα προς τα πίσω, αμέσως και η κυβέρνηση τραβάει αντίστοιχες παραχωρήσεις, οι οποίες ήταν διατεθειμένες να κάνει. Δεν κάνεις παραχωρήσεις έναντι οποιοδήποτε ανταλλάγματος. Εδώ είναι μου δίνεις και σου δίνω. Δεν είμαστε κορόιδα.
Το μόνο που θα ήθελα εγώ να προσθέσω. Και θέλω να πω και ένα τελευταίο πράγμα. Θέλω να πω ένα τελευταίο πράγμα. Πες το Γιώργο για να κλείσουμε τη σύνδεση. Γιατί ένα τελευταίο πράγμα το οποίο πρέπει να το έχουν όλοι καλά στο μυαλό τους. Ότι ένας λαός και μια χώρα που συμμετέχει σε μια νομισματική ένωση συμμετέχει για να προκόψει. Δεν μπορείς να συμμετέχεις σε μια νομισματική ένωση με τον εκφοβισμό και τον εκβιασμό. Έτσι δεν πας πουθενά. Και πρέπει να το έχουν υπόψη τους αυτό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Γιώργο Κυρίτση, ευχαριστούμε. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο τον Κυρίτση, να το ρωτήσω σε εσάς.